Εκρηκτικέ διαστάσει λαμβάνει πλέον στη χώρα μα η ενδοοικογενειακή βία με θύματα γυναίκε και παιδιά. Το ποσοστό τη αύξηση των περιστατικών πανευρωπαϊκά αποτελεί γροθιά στο στομάχι, αφού με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία η αύξηση αγγίζει το 60%. Στι περισσότερε περιπτώσει οι θήτε είναι άνδρες με γενικότερη βία ή συμπεριφορά, ενώ ειδικά στην Κρήτη η κατανάλωση αλκοόλ από τέτοια άτομα συχνά οδηγεί σε ανθρώπινα δράματα. Αφορά μία στι τέσσερι γυναίκε. Και σε ένα ποσοστό 25% από αυτά, ε, ε, τα συμβάντα γίνονται και σε πολύ νεαρές ηλικίε, δηλαδή στι ηλικίε γύρω στα 15 με 19. Τα θύματα, γυναίκε και παιδιά δεν πρέπει να αισθάνονται ντροπή. Αλλά αντιθέτω, η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να τα στηρίξει, τόνισε από τα χανιά η Υφυπουργό Υγεία Ζωή Ράπτη, που μίλησε χθε σε εκδήλωση τη ΝΟΔΕ. Ένα πρόβλημα για το οποίο πρέπει να ζητήσουν βοήθεια και γι' αυτό το λόγο υπογραμμίζουμε. Ότι δεν πρέπει να αισθάνονται ντροπή. Δεν πρέπει να αισθάνονται ότι αυτό είναι ένα στίγμα. Αλλά αντιθέτω, με τι υπηρεσίε και τι δομέ που προσφέρει η ελληνική πολιτεία να μπορέσουν να βρουν τη στήριξη εκείνη που χρειάζεται. Το παρήγορο και το ευχάριστο είναι πως ανοίγουν τα στόματα των θυμάτων, μας εμπιστεύονται και μιλάνε. Σε πολλά από τα περιστατικά βίας που καταγράφονται βάσει των στοιχείων της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Παγνή, τα θύματα είναι παιδιά και μάλιστα οι περιπτώσεις αυτές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται να αυξάνεται και τα χρόνια της πανδημίας αλλά και τη χρονιά αυτή που ακολουθεί και φέτος είναι τα νούμερα πολύ ψηλά. Αυτό μπορεί βέβαια να σημαίνει ότι υπάρχει και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στον κόσμο, δηλαδή γίνονται πιο εύκολα προσφυγέ, καταγγελίε κτλ. Το οποίο είναι κάτι που πρέπει να γίνεται, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανεί να προφυλάξει τι αδύναμε ομάδε. Υφυπουργό Υγεία κάλεσε του πολίτε που είναι γνώστε τέτοιων περιστατικών να σπάσουν και εκείνη τη σιωπή του, καλώντα τη γραμμή 15900. Για να μπορέσουμε να διακόψουμε και να σταματήσουμε τέτοια περιστατικά τα οποία βλάπτουν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Το θέμα είναι να γίνει καταγγελία. Αυτό είναι το βασικό. Και πολλέ φορέ τυχαίνει να δούμε περιστατικά στο νοσοκομείο τα οποία μα το λένε. Ε, εμέσως ή φαίνεται από διάφορα σημεία αλλά δεν θέλουν, διστάζουν πάρα πολύ, δεν θέλουν να κάνουν καταγγελία ε, γιατί φοβούνται τι συνέπειες μετά. <συσχελίδι> Θέλω να α, παρακαλέσω και να παροτρύνω να μας εμπιστευτούν, ε, να ανοίξουν τα στόματα. Υπάρχει βοήθεια, υπάρχουν φορείς, ε, υπάρχουν λύσεις και θα αλλάξει η ζωή του πραγματικά. Η Ζωή Ράπτη αναφέρθηκε και στην ανάγκη ενίσχυση των κέντρων ψυχική υγεία στην Ελλάδα, τονίζοντα πω αφενό δημιουργήθηκε η γραμμή υποστήριξη 10306, αλλά και τα κέντρα συμβουλευτική για τι κακοποιημένε γυναίκε καθώ και ξενώνε φιλοξενία. Συμπλήρωσε επίση ότι προσεχώ θα προσθεθούν 106 δομέ και προγράμματα ύψου 56 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψη.